τι ζήτησε επιτακτικά από τον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Πέτρου Μελαΐση. Στο κατόφλι της νομικής υπηρεσίας πέρασαν το μεσημέρι τα μέλη του Κοινωνικού Συμβουλίου Μύρτου έχοντας υπομάλει στοιχεία για τη χρήση παράνομων τουρκικών τοπονυμίων και αλλαγή στα ονόματα των κατεχόμενων χωριών μας. Για μας αυτό το πράγμα είναι καταδικαστέο και έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα για να καταγγείλουμε το όλο ζήτημα. Έχουμε στείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Ηνωμένα Έθνη, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη Βουλή, στα κόμματα. Η Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων έχει στην κατοχή της όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Με βάση τον περί της διαδικασίας τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας νόμο του 2013, θεωρείται ποινικό αδίκημα η αλλίωση γεωγραφικών ονομάτων και τοπονυμίων και η παράνομη έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία, προσφορά, διανομή και το εμπόριο χαρτών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων, συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένων, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπονύμια περιοχών της Δημοκρατίας, αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο. Και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των κάθε προσφύγων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα βρίσκεται έρευνα καταπέλτης με συγκεκριμένες αναφορές ότι χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες παράνομα τουρκικά τοπονύμια αντί τα ελληνικά. Περικοπές στην άρδευση ύψους 30% με έναρξη την 1η Ιουλίου αποφάσισε.